Λοιπόν, και θα επανέλθω με την Παναχαϊκή. Πάω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να καλημερίσω τον αγαπημένο μου φίλο τον Γιώργο τον Κολιόπουλο. Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα σας. Σε πολλά ταμπλό ο Γιώργος όσον αφορά πάντα τον αγώνα που δίνει και το μετερίζει και από το Σύλλογο των Καταστηματαρχών, υποψήφιος με τον Σπηλιόπουλο, τον φίλο μας, στις περιφερειακές εκλογές, αλλά κοντά στον αθλητισμό της Πάτρας, με πολύ μεγάλη προσφορά και πολλές χορηγικές κινήσεις, βοηθάει όσο μπορεί μέσω των επιχειρήσεών του και όχι μόνο. Όμως το θέμα μας σήμερα είναι ο αξέχαστος φίλος μας, ο Φάνης Γιώργο. Ο αξέχαστος φίλος μας, με όλη τη σημασία της λέξεως, που η οικογένειά σας εξακολουθεί να τον τιμά. Αιμοδοσία λοιπόν στην πλατεία Γεωργίου, στη μνήμη του Φάνη Κολιόπουλου, όπως και κάθε χρόνο, και φέτος η καθιερωμένη αιμοδοσία, στη μνήμη του πατρινού μπασκεμπολίστα Φάνη Κολιόπουλου, θα γίνει στην πλατεία Γεωργίου σήμερα και αύριο, μαζί με τον αιμοδότη, για τα παιδιά που δίνουν καθημερινή μάχη, τα παιδιά με μεσογειακή αναιμία. Η οικογένεια Κολιόπουλου αναμένει την όσο δυνατόν μεγαλύτερη στήριξη. Γιώργο, σε ακούω και σε βλέπω συνεχώς τις επάρξεις και χαίρομαι. Γιάννη, κοίταξε να δεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει στην αιμοδοσία είναι το εξής. Ναι. Γιατί τώρα που μπήκα μέσα λόγω αυτού του ατυχές γεγονός, ναι, γεγονότος, τα μάθα. Τα μάθες. Δεν υπάρχει αυτοκίνητο, δεν κάνω πολιτική, είναι κοινωνική πολιτική. Μάλιστα. Και κάνω μια παράκληση μέσα από την εκπομπή σας, ναι, το οποίο το έμαθα σήμερα. Ναι. Είπα, δεν μπορώ να το καλύψω όλο. Υπάρχουν 20 οικογένειες που υποσυντίζονται και είναι αιμοδότες. Όποιος ακούει και ποιος μπορεί να βοηθήσει για το Πάσχα, μάλιστα, να μιλήσει με τον αιμοδότη, μόνο καλό θα κάνει. Ναι, Γιώργο, θα περάσει το μήνυμα και στο συνέχεια που θα αναρτηθεί και εκπομπή στο διαδίκτυο, θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν και πολλοί ακόμα φίλοι μας. Συνέχισε, Γιώργο, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό. Υπάρχει ροή. Μας αγάλασε λίγο καιρό το πρωί γιατί έβρεχε, αλλά υπάρχει ροή. Ναι. Όπως τα είπες, τα είπες όλα, ζει. Ναι. Πάει ο κόσμος, το αίμα πάει γιατί δεν κάνουμε πόρια εμείς. Σε καμία περίπτωση. Να σε μία και εδώ σε δύο είναι φίλος. Ναι. Πάει κατευθείαν στο Γαλαμαντάνιο για τα παιδιά που είναι αγωνιστές και ήρωες. Μπράβο, ρε. Όσο για τις ομάδες, ναι, μακάρι να μπορούσα να βοηθήσω παραπάνω. Και την Προεδρική βοήθησα και την Απόλλωνα βοήθησα. Το ξέρω, Γιώργο μου, και πολλοί συντρίζονται εκεί και βοηθάς και μεμονωμένους αθλητάς. Ακριβώς. Ναι. Γιώργο, να περάσω λίγο, να βρω την ευκαιρία. Θα έχουμε την ευκαιρία μέσα στον Απρίλιο και τον Μάιο, θα ξαναπούμε βέβαια. Από τη θέση αυτή την οποία διεκδικείς και μπορεί, έχουμε προοπτικές να βοηθήσουμε τον αθλητισμό, γιατί δεν βλέπω να υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλές μεγάλες προσφορές 4-5 χρόνια που διοικούν κάποιοι. Ναι. Αν με επιλέξουν, ναι, τα παιδιά που βγήκαμε μαζί, που, ναι, βγήκαμε στο group, τα πάρτι μαζί, για ναι, τις αυτούς που χεράσαμε, ναι, όλη η χωριά που λέει. Ναι. Εγώ το μόνο που δεν συμβιβάζομαι πλέον είναι η κοινωνική πολιτική. Εκείνη είναι ο πολίτης, εκείνη η δύναμη του πολιτικού, σε εισαγωγικά. Μάλιστα. Δεν είμαι πολιτικός. Πρέπει να βοηθάμε τον κόσμο. Γιώργο, μέσω του αιμοδότη μπορούν να σταλούν και τρόφιμα και τέτοια πράγματα. Τα πάντα. Γιώργο μου, συγχαρητήρια σε όλη την οικογένεια, γνωρίζω όλη την ομάδα. Χαίρομαι γιατί είναι απάνω κατά πάνω όλοι σε αυτό το θέμα, δεν το έχω ξεκαταλείψει ποτέ. Το τουρνουά μας το κάνουμε κάθε χρόνο στη μνήμη του αγαπημένου μας Φάνη. Και εκεί, Γιάννη μου, ναι, και εκεί, εγώ δεν ήθελα να καλύψω όλα τα έξοδα. Βέβαια. Δεν μπορώ ακόμα. Ξέρω τα παιδιά της Δήμης. Τα σκέφτομαι. Ναι. Αυτή τη δουλειά πολλές φορές δεν προλαβαίνω να πάω. Βέβαια. Δεν είμαι αγνώμων. Τιμώ τον αδερφό μου. Και κάποια στιγμή θα τα αποδώσω. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Μπράβο, Γιώργο. Καλή επιτυχία και είμαστε δίπλα σας σε ό,τι άλλο προκύψει και χρειαστείς. Καλή σου μέρα, Γιώργο Κολιόπουλο. Της ευτυχίας, Κώστα, για να ξέρουν και οι ακροατές μας, έχει συνέντευξη και συγκέντρωση γύρω από τα αθλητικά κομμάτια της πόλης και όχι μόνο. Ναι, ναι, το ξέρω, θα το γνωρίζω εδώ. Πάμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να καλημερίσουμε τον ένθερμο φίλο αθλό και οπαδό και οργανωμένο της Παναχαϊκής και να ξεκινήσουμε όχι από το αγωνιστικό εδώ, για αυτά τα έκτροπα που είδαν το φως της δημοσιότητος το Σάββατο στο γήπεδο, απουσιάζοντας και της αστυνομίας. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη. Τι κάνεις, είσαι γερός και δυνατός? Μια χαρά είμαι. Είπαμε ότι μπορεί να μην πούμε το όνομα στον αέρα που το αγαπητού μας φίλο και ακροατή, όμως εάν θέλει κάποιος να μιλήσει κατηδίαν μπορεί να μιλήσει. Μόνο που εγώ δεν είμαι οργανωμένος. Ωραία, ακόμα καλύτερα λοιπόν. Ναι. Εσύ είσαι Παναχαϊκιώτης και το εγγυώμαι εγώ αυτό. Και εγώ προσωπικά θα πω τα πράγματα
με λυπούν πάρα πολύ από αυτά που είδα και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί δεν αρμόζει σε εμάς και στην οικογένεια της Παναχαϊκής τέτοια πράγματα, αλλά τέλος πάντων θα πω τα πράγματα με το όνομά τους και όπως τα είδα πάνω από την κερκίδα. Σε ακούω, αγαπητέ μου φίλε, με μεγάλη προσοχή. Εγώ είδα τους παίχτες της Κέρκυρας να κάνουν άσεμνες χειρονομίες σε βάρος των φιλάθλων μας. Μάλιστα. Και σαν να μην φτάνει αυτό, όταν εξαγριωθήκανε οι φύλαθλοι, οι οργανωμένοι, οι δικοί μας, τότε πήγανε και όρμησε όλος ο πάγκος της Κέρκυρας και χτύπαγε τα δικά μας τα παιδιά. Έχουμε προηγούμενα με αυτούς, καλέ μου φίλε. Να έρθουν σε εμάς και να ζητάνε βοήθεια. Μάλιστα. Πράγματα που δεν τα είπε κανένας. Είναι τελείως διαφορετικά αυτά που μαθαίνουν. Ναι, όχι μόνο δεν τα είπε κανένας, αλλά δεν αναφερθήκαν και από την ΠΑΕ. Μάλιστα. Έπρεπε να αναφερθούν. Η οποία έκανε και μία επίθεση, αγαπητέ φίλε Φώτη, σε οργανωμένους και κάτι κουκουλοφόρους. Κάνω λάθος? Κοίταξε να δεις κάτι. Η αλήθεια είναι ότι μπήκανε κάποια παιδιά μέσα. Ναι. Ύστερα από τη βοήθεια των παιχτών, των δικών μας των παιδιών, γιατί ήταν πιτσιρίκια από ό,τι ξέρεις. Ναι, βέβαια, ξέρουμε, είναι η ΚΑΠΑ 19, πιτσιρίκια είναι. Να τα βοηθήσουν και φυσικά, από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον φοράγανε κουκούλες για να μην φαίνεται το πρωτοσωπό τους, γιατί απαγορεύεται να μπεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι είναι ακριβώς, σωστά, όπως θα λες. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα όμως, μην καταδικάζουμε μόνο τους οργανωμένους τους δικούς μας. Ας δούμε την κύρια αιτία που ξεκινήσανε αυτά. Ναι. Ναι, το υπόβαθρο, όπως το λέτε, από πού ξεκινήσανε αυτά. Ναι. Βεβαίως. Δεν μπορεί το 10 της Κέρκυρας να μας δείχνει τα γεννητικά του όργανα, Γιάννη. Ναι. Έχουμε κάποιο προηγούμενο με αυτούς. Φίλε, έχουμε κάτι, έχει δημιουργηθεί κάτι. Αυτό έγινε από την ώρα που πετύχανε το δεύτερο γκολ και μετά. Ναι, μάλιστα. Και σαν να μην φτάνει αυτό, χτυπήσανε και τα δικά μας τα παιδιά πρώτα. Αυτό είναι το βασικότερο απ' όλα. Αυτό το βασικότερο κάτι απ' όλα. Που δεν το είπε κανένας. Μάλιστα. Κανένας δεν το είπε. Μάλιστα. Και λυπάμαι που και η ΠΑΕ πήρε θέση μονόπλευρη υπέρ. Ναι, γιατί γι' αυτό σε ρώτησα, επειδή πήρε πραγματικά θέση μονόπλευρη και μου έκανε και εμένα εντύπωση. Όχι, πρέπει να είμαστε δίκαιοι και να βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι. Μάλιστα. Δεν μπορεί ο άλλος να μας μειώνει, να μας δίνει, να μας βρίζει, να μας χτυπάει μες στην αγκιά και εμείς να καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Μάλιστα. Όπως και να έχει. Τέτοιο μπορεί να απαγορεύεται, μπορεί να μην ήταν σωστό να μπείτε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά δεν υπήρχε κι άλλος τρόπος. Όταν ήρθαν τα παιδιά, τα δικά μας, που πέσανε οι παίχτες οι δικοί μας και που ζητάγανε βοήθεια, τι έπρεπε να κάνουμε, Γιάννη. Μάλιστα. Και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ. Βέβαια. Τα λένε και άτομα που ήρθαν στην αποτή κερκίδα. Βεβαίως. Και τα είδαν από πρώτο χέρι. Μάλιστα. Εγώ αυτά έχω να πω. Θέλω να ρωτήσω για κάτι άλλο επί ευκαιρία. Έγινε μονοπλευρή υπεράσπιση και υπέρ της Κέρκυρας. Το λυπάμαι πραγματικά. Μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα. Αυτά έγινε. Εγώ θέλω και κάτι άλλο να προσθέσω σε αυτά τα πολύ ωραία που πήρες σε αυτή τη θέση. Η Παναχαϊκή δεν ήταν εκπρόσωποι του ΔΣ και της ΠΑΕ και των υπολείπων οργάνων της εκεί. Μπορεί να ήταν, αλλά εγώ από την αποδοχή και εκείνα δεν έβλεπα και πολλά. Μάλιστα. Μάλιστα. Και απαγοητευτήκανε πάρα πολύ και οι γονείς, έτσι. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορώ να βλέπω εγώ τις παίκτες του δικού μας 17 χρόνια παιδιά και να κλαίνε. Ναι. Με αυτά που έγιναν. Ναι. Κλαίγανε μπροστά τα μάτια μας. Ναι. Μπράβο. Θα περάσω και στο δεύτερο κομμάτι και ελπίζω να επαληθευτείς στις θέσεις και στις απόψεις των προκλήσεων της Κέρκυρας, γιατί δεν είναι άμυροι ευθυνών αυτοί που το προκαλέσανε, γιατί πολλές φορές τιμωρείται πιο πολύ ο ηθικός αυτός. Ναι. Από τον πάγκο της Κέρκυρας, άτομα μεγάλα χτυπάγανε τα παιδιά. Μάλιστα. Κατάλαβα. Και μετά πήραν οι δικοί μας μπροστά και τους τελειώσανε στο ξύλο. Μάλιστα. Κατάλαβα. Και έτσι έγινε. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, αγαπητέ φίλε, τι γίνεται, το ταμείο είναι μείον? Δεν ξέρω, Γιάννη. Δεν ξέρω. Αν και μαθηματικά πιστεύω ότι ακόμα έχουμε κάποιες ελπίδες. 5 βαθμοί είναι για τη δεύτερη θέση. Πρέπει να χάνουν αυτοί όμως και να κερδίζουμε εμείς, ε. Ναι, άκουσε με, αν καταφέρουμε. Ναι. Αν καταφέρουμε να ξεκινήσουμε με νίκη μεθαύριο το Σαββάτο εδώ που παίζουμε με το Βόλο. Ναι. Και καταφέρουμε, πάμε και πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα κάτω στην Πλατανιά, έστω και εκεί. Και πάρουμε όλα τα άλλα τα παιχνίδια, γιατί δεν νομίζω τελευταία αγωνιστική η Κέρκυρα να μας χτυπήσει το παιχνίδι.
Πιστεύω το μόνο που με ανησυχεί, φίλε μου, είναι το χτεσινό πρόβλημα. Μα το ξέρω. Αυτό με ανησυχεί. Δεν ξέρω, μα να μην μπορούσαν να βάλουν την μπάλα. Έβαλε και το Μωραϊκή μέσα και, και αντί να τους πρόσει την μπάλα στα δίχτυα την έστειλαν στα πουλιά. Και χώρια οι άλλοι πώς θα χάσανε. Δικαιολογούνται τώρα αυτά τα πράγματα. Και ο Μωραϊκής και ο κάθε Μωραϊκής δεν δώσουν πρώτη φορά στην ομάδα. Βέβαια. Δεν γίνονται αυτό, ρε Γιάννη. Άρα λοιπόν, φίλε μου, ξεκινώντας από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό Βόλο, που οπωσδήποτε και αυτός δεν είναι πολύ φορτωμένος για να κερδίσει, έχει 10 βαθμούς διαφορά, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, κάτι, αυτός είναι αδιάφορος, Γιάννη. Είναι αδιάφορος, ναι. Σε εδώ πέρα δεν ξέρω να τα έρθει. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Δεν νομίζω να το χτυπήσει το παιχνίδι. Ναι, για να έρθει για να το χτυπήσει, ναι. Όχι, πως έχουμε ανάγκη εμείς. Ναι. Είμαστε η ομάδα, γιατί εγώ ήμουν και στον Βόλο. Είχα πάει και στον Βόλο ταξίδι τον καιρό που χάσαμε τότε 2-1. Α, το 2-1, ναι, θυμάσαι, ναι. Αλλά ξέρω ότι το δεύτερο γκολ του Βόλου τότε ήταν offside. Μάλιστα. Και το κατακυρώσανε τα γκολ. Πού είναι καλύτερο. Άρα λοιπόν θα καταλήξουμε παίζοντας, πιάνοντας, πληρώνοντας που λέμε. Κάθε αγώνα προσθέτουμε βαθμούς εμείς και παρακαλούμε τον Πλατανιά να χάσει και αυτός. Να σου πω κάτι. Ναι. Όλο το παιχνίδι παίζεται στον Πλατανιά, Γιάννη. Ναι. Γιατί είναι και καλή ομάδα, έτσι, Φώτη, είναι και καλή ομάδα. Κοίταξε να δεις, δεν είναι μόνο αυτό. Σπρώχνεται και από παντού. Σπρώχνεται και από παντού. Μάλιστα. Ονόητο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου και μας έδωσες πάντα ένα στίγμα γνήσιο και καθαρό, με προϋποθέσεις καθαρές και με θέσεις και απόψεις που δεν έχουν συμφέροντα. Το ξαναλέω ότι εγώ δεν είμαι οργανωμένος. Ναι. Εγώ είμαι ένας απλός γνήσιος φίλαθλος που βλέπω τα πράγματα από την κερκίδα, από εκεί που κάθομαι, από το κάθισμά μου. Στα Τρίκαλα ρωτάει ο 2214, ρωτήστε λέει το φίλο που αγαπάει την Παναγαϊκή, αν πήγανε όπως παλιά φίλοι της Παναχαϊκής που ακολουθούν την ομάδα εκτός έδρας όσον αφορά τη συμμετοχή τους, αν ήταν η ίδια αριθμητικός. Κοίταξε, όχι, αριθμητικός δεν ήταν, ήσουν πολύ πιο λιγότεροι, ήσουν πολύ πιο λιγότεροι, αλλά πήγανε. Μάλιστα, πήγανε. Μάλιστα. Πάντως εγώ και ένα άλλο μήνυμα τώρα σου λέω από το 1345, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει, λέει, καλός κακός, η λύση Δρόσου, Δημήτρη Δρόσου. Και μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα, δεν έχουμε κανένα λόγο Παναχαϊκιώτες και εμείς να αντιπαραθέμεται γύρω από κάποια ονόματα και να μιλήσουμε. Εννοείται, Γιάννη. Εννοείται. Δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε. Έτσι. Πρέπει να είμαστε αγαπημένοι μεταξύ μας, να δούμε και το καλό της ομάδας. Ναι. Τώρα αν κάποιοι κοιτάνε άλλα συμφέροντα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Και πέρα, τι άλλο να σου πω. Το βλέπεις το θέμα της δημιουργίας της δεύτερης λίγκας. Για να κλείσουμε με αυτό που υπάρχει και το οικονομικό κομμάτι που θα βοηθήσει την Παναχαϊκή. Πώς το ακούς αυτό? Το βλέπω, ναι, το βλέπω. Ναι. Το βλέπω και. Ελπίζω να μην είναι προεκλογικό πυροτέχνημα. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι γιατί το κύριο Συνδυάδης έχει ξεκινήσει από πολύ πιο πριν. Και απείλησε ότι αν δεν γίνει αυτό, ξεχάστε τα λεφτά. Εννοείται. Εννοείται. Που είναι εκεί η κύριος δυνάμεις. Είναι κάτι που συμφέρει πολλούς. Μάλιστα. Καλή σου μέρα και καλή πορεία και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να κάνουμε 4-4, Γιάννη. Μακάρι. Και να κάνουν οι άλλοι. Αυτή είναι η αρχή μου. Αρχή. Να κάνουμε 4-4. Πόσο και δύσκολο να φαίνεται. Μάλιστα. Καλή σου συνέχεια, Γιάννη. Καλή μέρα.